Βρεθήκαμε στο κλειστό Αγίου Γεωργίου, αλλά και στο κλειστό Ιωάννης Καρκαλάς και μιλήσαμε με τους προπονητές Χρήστο Τοπάλι, Δημήτρη Τσέπουρα, με την Ταμία Νατάσα Τελειογδανίδου, αλλά και με τις αθλήτριες του Ηρακλή Κοζάνης. Να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί τι είπαν για τους φετινούς στόχους της ομάδας, αλλά και τις φιλοδοξίες τους. Μισήνη, πόσα χρόνια με τον μπάσκετ? Από τη Τετάρτη Δημοτικού, τώρα είμαι Δευτέρα Λυκείου. Και εδώ στον Ηρακλή? Όχι, ξεκίνησα στο Άργο Οριστικό που μένω μέχρι την πρώτη Λυκείου και μετά έρθω στον Ηρακλή. Φέτος οι φιλοδοξίες ποιες είναι? Να πάμε Πανελλήνιο με την ομάδα των Ανίδων και στα μπαράζ για την Α2 με την ομάδα γυναικών. Παίζεις και στην ομάδα των γυναικών, ναι, έτσι. Ναι. Με τον προπονητή σου συνεργασία και με τα κορίτσια? Όλα πολύ ωραία που κυλάνε. 8. Πόσο χρόνο είσαι? Τώρα κλείσω 18. Ξεκίνησε από τον μπάσκετ ή... Ξεκίνησα με τον μπάσκετ, άλλαξα πολλά αθλήματα στην πορεία, αλλά τελικά κατέληξα σε αυτό. Η φιλοδοξία σου φέτος ποιες είναι? Να πάω Πανελλήνιο με την ομάδα των Ανίδων, Α2 με το γυναικό. Οι προσωπικές σου φιλοδοξίες είναι να ανέβεις κάπου ψηλότερα? Εννοείται. Μετά τώρα με τις Πανελλήνιες φέτος θα επικεντρωθώ εκεί και μετά ελπίζω για τη γυναικείο κάτι καλύτερο. Είναι Πανελλήνιες και προπόνηση και μπάσκετ κάτι? Νομίζω όλα και ένα κορίτσι, ένας αθλητής μπορεί να τα καταφέρει άμα έχεις. Εννοείται, με καλό πρόγραμμα όλα γίνονται. Θέληση να υπάρχει. Σοφία, εσύ πόσα χρόνια, καταρχήν πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 16-17. 16-17. Πόσα χρόνια εδώ Από την πέμπτη δημοτικού, 7 χρόνια. Εδώ όλα στον Ηρακλή? Έχω 3-4 χρόνια που έχω έρθει εδώ. Πιο πριν ήμουνα κάτω στην Αλημία. Και αυτό. Οι δικές σου φιλοδοξίες πού μπορεί να φτάσουν? Σίγουρα θέλω σαν ομάδα να προχωρήσουμε μπροστά, να περάσουμε από τη β' φάση, να πάμε στην τελική φάση Πανελληνίου. Και σίγουρα να κάνω και προσωπικά μια καλή χρονιά και όπου βγει. Όπως ξέρω, μάλλον είσαι από μια αθλητική. Ναι, φυσικά. Πώς δεν σε τράβηξε το ποδόσφαιρο? Φυσικά ξεκίνησα από το ποδόσφαιρο με τον μπαμπά. Ξεκίνησε με το ποδόσφαιρο? Ναι, και με τον Δημήτρη. Αλλά μάλλον δεν ταιριάξαμε τόσο καλά εμείς. Οπότε άλλαξα. Ιουλία, εσύ πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 18. 18. Στο μπάσκετ πόσα χρόνια ασχολείσαι? 8 χρόνια. Όλα εδώ στην Ερακλή? Όχι, εγώ έχω αλλάξει 3 ομάδες. Ξεκίνησα από το τοπικό που μένω στην Έδεσα, πήγα στην Ολυμπιάδα Λάρισας και έχω 2 χρόνια εδώ στον Ηρακλή. Εδώ πώς βρέθηκες στην Κοζάνη? Είχα κάνει ένα τουρνουά στο τόπο μου και είχα γνωρίσει την ομάδα και τον προπονητή, τον coach. Και από εκεί μετά συνεργαστήκαμε και άρχισα εδώ τις προπονήσεις, γνώρισα και τα κορίτσια. Η ομάδα εδώ τι λέει, είσαι ικανοποιημένη κάπου το επίπεδο της ομάδας αλλά και τον προπονητή? Ναι, και μπασκετικά και σαν παρέες, έχουμε δεχτεί πάρα πολύ, έχουμε χημεία. Και ελπίζουμε τα καλύτερα. Εσύ τι τάξη πας στο σχολείο? Εγώ τρίτη λυκείου. Τρίτη λυκείου. Και εσύ Πανελλήνιες. Πώς πάει, εντάξει, τα καταφέρουμε όλα. Ναι. Αυτό που είπε και η Βάλια, έχουμε καλό πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται και θυσίες, όμως αν θες να την κάνεις, ας πούμε, να ανέβεις στο μπάσκετ, αλλά να πας καλά στο... Σίγουρα, ειδικά ο προσωπικός χρόνος, επιλέγεις πώς θα τον αξιοποιήσεις, άμα θα βγεις έξω ή αν θα πας προπόνηση. Οπότε είναι επιλογές τώρα. Θα έλεγες όχι σε κάτι ανώτερο για να φτάσεις κάπου πιο ψηλά? Τι είναι η δικιά σου φιλοδοξία? Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να νέω προσωπικά. Θα ήθελα πρώτα με την ομάδα να καταφέρουμε να πετύχουμε κάποιους στόχους και αργότερα το θα δώσω και τις Πανελλήνιες να επικεντρωθώ σε κάτι. Ωραία. 14 χρονών. Πόσα χρόνια με το μπάσκετ εσύ? 7. Όλα 6. Εδώ στον Ηρακλή? Όχι, όχι. Ξεκίνησα από το Λασάνι και μετά έρθει στον Ηρακλή. Με το σχολείο τα καταφέρουμε, προπόνηση για σχολείο? Ναι. Η φιλοδοξία σου? Πάμε στο Πανελλήνιο, αλλά κάνουμε το όνειρο μας πραγματικότητα. Οι προσωπικές, θες να ανέβεις κάπου πιο ψηλά? Τι θέση αγωνίζεις στο μπάσκετ? Περσίδα. Ναι, και τι θέση παίζεις μέσα? 2-3. 2-3. Ποντινή, εσύ πόσο χρόνια ασχολείσαι? Εγώ ασχολούμαι 10 χρόνια. Δεν ξεκίνησα από εδώ. Πρώτα ήμουν στο Μέγα, Αλέξανδρο, μετά στο Ζιόσκουρο, στο Λασάνι και τελικά κατέληξα εδώ. Κατέληξες εδώ. Ναι. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 17. 17. Σχολείο? Το σχολείο μια χαρά, εντάξει, προσπαθούμε να τα βολέψουμε όλα. Θυσιάζουμε πράγματα για το μπάσκετ, αλλά αυτό μας αρέσει και αυτό κάνουμε. Παίζω μπάσκετ 11 χρόνια. Είμαι 17 χρονών. Οι φιλοδοξίες μας είναι στο ανώτατο και παικτικά και σε ονομάδα θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Να κατακτήσουμε μια καλή θέση στην Πανελλήνιο. Παίζεις και στο γυναικείο και στο κορασίδων. Ωραία.
Με το σχολείο τα καταφέρνουμε όλα ή έχουμε όλα. Από το σπίτι. Τα συνδυάζουμε όλα. Μπράβο. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί με το μπάσκετ νωρίτερα. 6 χρόνια παίζω στην ομάδα του Ηρακλή. Είμαι στα 18, τρίτη ηλικίου. Και προφανώς ο στόχος μας εδώ και χρόνια είναι το Πανελλήνιο. Μαρία, Μαρία, εσύ πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 19, γίνομαι φέτος 20. Από εδώ, από Κοζάνη? Από Έδεσα. Από Έδεσα, εδώ στο Κοζάνη πόσο? Είμαι στη σχολή πυροσβεστών στο Τσοτήλι, έρχομαι, ήρθαμε μεταγραφή εδώ πέρα. Έχεις ασχοληθεί χρόνια με τον μπάσκετ? Πολλά χρόνια. Στην Έδεσα, Στην Έδεσα, ναι. Πρώτη χρονιά είναι εδώ? Είναι πρώτη χρονιά, ναι, πήρα μεταγραφή τώρα. Πολύ ωραία, ναι, είμαι χαρούμενη για τη μεταγραφή. Στην θέση αγωνίζεσαι? Άσος. Άσος, έτσι. Κυρίως. Playmaker. Playmaker, ναι. Ωραία. Σοφία, εσύ, με τον μπάσκετ? Εγώ παίζω 8 χρόνια. Ξεκίνησα στη Μεσοποταμία και είμαι εδώ τα τελευταία 2 χρόνια. Α, 2, Μεσοποταμία, φοιτήτρια είσαι? Όχι. Είμαι 15-16. 15-16, ναι. Γιατί είμαι σε είστε εδώ, από τη Μεσοποταμία πώς εδώ? Όχι, δεν είμαι, Τσοτήλμεν. Απλά άρχισα εκεί πέρα επειδή είχα ένα γνωστό προπονητή και μετά έρθα εδώ πέρα με τα γραφή. Πόσα χρόνια είπες ότι είσαι εδώ? 2. 2. Τι θες αγωνίζεσαι? Άσο και 2. Ωραία, το κλίμα εδώ στην ομάδα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Με το σχολείο τα καταφέρουμε? Προσπαθούμε. Λίγο δύσκολα, αλλά βγαίνει. Ειρήνη, εσύ από πού είσαι? Εγώ από το Λεμαίδα. Το Λεμαίδα. Εκεί ξεκίνησα και μπάσκετ 4 χρόνια στο δημοτικό. Μετά άλλαξα 4 χρόνια στίβο και πάλι μπάσκετ. Και έρχεσαι από την Λεμαίδα εδώ σε όλου του χρόνου. Πόσο προπονήσει γίνονται την εβδομάδα? Την εβδομάδα γίνονται 5, αλλά εγώ προλαβαίνω τις 3. Όσο μπορώ. Να το συνδυάσουμε το σχολείο. Σχολείο. Σχολείο, εντάξει. Παλεύουμε. Τι θέση αγωνίζεσαι εσύ? 4-5. 4-5. Είσαι και το φόρτι της ομάδας, δηλαδή. Να τα λέμε καλά. Ωραία. Είμαι από ένα χωριό της Κοζάνης και έρχομαι από πολύ μικρή στον Ηρακλή εδώ πέρα, από τα μικρά μου νήπια. Είχε αρχίσει η ομάδα στο χωριό και μετά ήρθαμε με τη φίλη μου εδώ πέρα και από τότε δεν σταμάτησα να έρχομαι. Ναι, αυτό. Αγαπάς τον μπάσκετ, φαίνεται όταν ναι, έτσι, έτσι, μου αρέσει πολύ η Ελληνία, ναι, το αγαπούσα. Οι φιλοδοξίες σου φτάνουν? Ψηλά, στοχεύουμε στα υψηλότερη είναι η αλήθεια, ναι. Το σχολείο? Πολύ καλά το πάω, μου αρέσει και εκεί. Ωραία. Ξεκίνησα μπάσκετ από πρώτη δημοτικού και συνεχίζω ακόμα από τον Ηρακλή. Είπες από πρώτη δημοτικού, εντάξει μπάσκετ. Τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου. Αυτά τα χρόνια όλα εδώ στην Ηρακλή? Ναι, ναι. Όλα στην Ηρακλή. Ναι, ναι, 9 χρόνια. Τα καταφέρνουμε, μπάσκετ, σχολείο. Ναι, ναι. Και εσύ αγωνίζεσαι και φορασίδες και ναι, στο γυμνασίο. Ναι, ναι. Με 5 προπονήσεις? Ναι, κάθε μέρα. Τι θες αγωνίζεσαι εσύ? 4-5. Διάσπρα, εσύ πόσο εδώ είσαι? Είμαι 14. 14. Και στο μπάσκετ εδώ από τον Ηρακλή ξεκίνησες? Όχι. Ξεκίνησα από τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά μετά με πήρα στο διάσπρα. Πόσο χρόνια εδώ? 3. Η ομάδα με τον προπονητή που είσαι, εσύ είναι καλά όλα? Καλά, ναι, καλά. Με το σχολείο το καταφέρνουμε? Ναι, ναι. Τι θες αγωνίζεσαι εσύ? 4-5. 4-5. Ναι. Και εσύ και κορασίδων και γυναικείο? Ναι, κάποιος ναι. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να χρειαστεί μια κοπέλα στην ηλικία σου, έτσι, για να μπορεί να καταφέρει να φτάσει ψηλά? Να προσπαθεί, ξέρω, να πηγαίνει πολλές αυτά, να πιστεύει στον εαυτό της και να τέτοια. Πόσο χρόνο σου πήρες από την Είμαι 14 χρονών. Και εδώ στον Ηρακλή, ναι, πόσο χρόνο? 2 χρόνια. 2 χρόνια. Σ' αρέσει το μπάσκετ? Γιατί ασχολείσαι το μπάσκετ και όχι κάποιο άλλο άθλημα? Αυτό ήθελα από μικρή και το αποφάσισα τώρα να ξεκινήσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να το συνεχίσω. Με τον προπονητή σου όλα εντάξει? Είναι τέλεια και είναι πολύ καλό. Ωραία. Ρουσάνα, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 14-15. Ξεκίνησα από το Λασάνι, αλλά μετά ήρθα εδώ και 3 χρόνια είμαι στον Ηρακλή. Εδώ ο Κοζάνης, από Κοζάνης? Ναι, από Κοζάνη. Πόσο χρόνο ασχολείσαι με τον μπάσκετ? 8-7. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια είσαι στον Ηρακλή? Ναι, ναι. Τι θέση αγωνίζεσαι? 2-3. 2-3. Στο σχολείο? Μια χαρά. Μια χαρά. Τι τάξη πας? Πάω τρίτη γυμνασίου. Θες να φτάσεις κάπου ψηλότερο στον μπάσκετ? Έχεις αυτές τις προδοξίες? Ναι, ναι. Ωραία. Χρήστο, πώς ξεκίνησε η φετινή χρονιά και άμα σ' αφήνει ικανοποιημένο? Ναι, η χρονιά φέτος ξεκίνησε πολύ καλά. Μένουμε στους στόχους μας. Τους στόχους που είχαμε βάλει μαζί με τον Δημήτρη, ουσιαστικά και με τη διοίκηση τα τελευταία 4-5 χρόνια. Τα κορίτσια κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι έχουμε τα θέματα μας λόγω του ότι κάποια κορίτσια είναι στην τρίτη ηλικίου και ασφαλώς το διάβασμα και οι υποχρεώσεις είναι αυξημένες. Παρ' όλα αυτά παρακολουθούν προπονήσεις και μας ικανοποιεί πάρα πολύ αυτό.
Οι στόχοι μας εμένουν οι ίδιοι, όπως και πέρσι. Πέρσι καταφέραμε με την ομάδα των Κορασίδων να πάμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Παραλίγο να πάμε και με τον Ιαννίδων. Ευελπιστούμε φέτος να κάνουμε την προσπάθειά μας με τον Ιαννίδων και γιατί όχι στο Κορασίδων. Και ένας ακόμη στόχος που μπήκε φέτος είναι να κάνουμε μια πολύ καλή προσπάθεια στα μπαράζ για την ΑΔ. Δημήτρη, εσύ πόσα χρόνια εδώ στον Ηρακλή, αν ασχολήθηκες κάπου άλλη ομάδα. Ουσιαστικά στον Ηρακλή με τα τελευταία 4 χρόνια. Η προηγούμενη μου εμπειρία ήταν στο Γυμναστικό Σύλλογο Ελλήμιας, όπου ήμουν σχεδόν 8 χρόνια. Εντάξει, επήλθε η κούραση, κάτι καινούριο και επειδή γνώριζα τον coach, τον Χρήστο, αποφάσισα να έρθω στο team, να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ. Και είμαστε 4 χρόνια τώρα εδώ μαζί. Και αρκετά κορίτσια βλέπω όμως, έτσι. Πόσα κορίτσια είναι? Αυτή τη στιγμή τα κορίτσια στα αγωνιστικά τμήματα είναι κοντά στα 25-26. Συν αυτά που έχουμε στις ακαδημίες, που είναι άλλα περίπου τόσα κορίτσια, άλλα 25. Πάλι είμαστε χαμηλά γενικά. Είσαι αρκετά χρόνια όπως και ο Χρήστος, αρκετά χρόνια στο μπάσκετ. Ναι. Το επίπεδο του μπάσκετ πιστεύεις ότι είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο ή όπως και πολλά αθλήματα μέσα από τα προβλήματα προσπαθεί να επιβιώσει? Γενικά νομίζω ότι είμαστε λίγο πίσω, γιατί έχουμε το πρόβλημα δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Είναι οι ώρες που μας λείπουν, οπότε δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε με άλλες ομάδες που ενδεχομένως να έχουν περισσότερες ώρες δουλειάς στα χέρια τους και στα πόδια τους. Νομίζω αυτό είναι το πρόβλημά μας, γι' αυτό είμαστε λίγο πιο πίσω και το βλέπουμε όταν πάμε σε λίγο παρακάτω, όπου οι υπόλοιπες ομάδες δουλεύουν ένα σκαλοπάτι λίγο πιο πάνω από εμάς. Αυτό είναι, νομίζω εκεί είναι η διαφορά μας. Αλλά γενικά υπάρχει όρεξη, υπάρχει ταλέντο, θέλει λίγο δουλειά παραπάνω. Χρήστο, είναι δύσκολο αυτό που είπες και πριν, όταν ασχολείσαι με τα κορίτσια που είναι κοντά σου, να δώσω τις πανελλήνιες με τις ψηλές υποχρεώσεις, να μπορέσουν να τα καταφέρουν τα κορίτσια και στο μπάσκετ και να βγουν και τα ταλέντα? Γιώργο, ξέρεις πολύ καλά ότι επειδή είσαι πολλά χρόνια στον χώρο, ότι όταν ένα παιδί αγαπάει αυτό που κάνει, τότε γίνονται όλα πιο απλά και πιο εύκολα. Αν υπάρχει προγραμματισμός και στο διάβασμα, γιατί πολλοί γονείς νομίζουν ότι με το που θα φτάσει το παιδί του ηλικίου θα πρέπει μετά να εγκαταλείψει τα πάντα και να ασχολείται μόνο με αυτό. Εγώ πιστεύω απέναντίον σου ότι το άθλημα βοηθάει, όχι μόνο το μπάσκετ. Όταν το παιδί ασχολείται με τον αθλητισμό, τότε θα το βοηθήσει και στο διάβασμα και όλα θα πάνε σούπερ. Θέλω να πω μια αλήθεια, τόσα χρόνια αυτό που με τα κορίτσια που βγαίνουν έξω, ανεβαίνουν στο μπάσκετ κτλ. Είσαι ικανοποιημένος? Ναι, η αλήθεια είναι ότι αρκετά κορίτσια έχουν βγει από την ομάδα, έχουν πάει σε τουρνά όπως είναι το Καπαγέρο που κάνει η Ομοσπονδία, το τουρνά που γίνεται στην Αρναία. Πέρσι ήμασταν πολύ χαρούμενοι που συμμετείχαν σε εθνικές ομάδες και η Παπαζή στη Σοφία, που είδατε προηγουμένως, αλλά και ο πύργος της ομάδας, η Βάσκε Παπαδοπούλου, η οποία δυστυχώς ταλαιπωρείται ακόμα με τραυματισμό στο γόνατο και θα αργήσει να μπει στα επαρχία. Θέλω να πω ότι και γενικά να πω και στα κορίτσια που ασχολούνται με αυτό, αν το πιστέψουν πραγματικά η ψαλίδα έχει μικρύνει. Αν το πιστέψουν και δουλέψουν, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Νατάσα, εσύ στο μπάσκετ στη διοίκηση, έτσι, από ποιο πόστο? Είμαι η ταμείας της ομάδας. Μπήκα στη διοίκηση γιατί μέσω των παιδιών που παίζουν μπάσκετ θέλησα να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Προσπαθούμε να φτάσουμε την ομάδα όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Σε συνεργασία βέβαια με τους προπονητές και την υπόλοιπη διοίκηση. Νομίζω ότι γίνεται πολύ καλή δουλίτσα. Πόσο χρόνια στη διοίκηση εσύ του Ηρακλή? Είμαι πρόσφατα, έχω τα 2 τελευταία χρόνια στη διοίκηση. Βέβαια, με έσπρωξε, με όθησε πολύ ο σύζυγος γιατί είναι ο γενικός γραμματέας της ομάδας. Είναι οικογενειακό πλέον, ναι. Με τον coach το πάλι χρόνια οικογενειακοί φίλοι, οπότε λίγο το πήγαμε κάπως έτσι. Και προσπαθούμε. Το αντρόγυνο στη διοίκηση, μπορείς και είπες. Το αντρόγυνο στη διοίκηση, ναι. 2 αθλήτριες και ένας μικρούλης πλέον στην ομάδα του Ηρακλή. Η μία κόρη μεγάλη έχει φύγει, δεν παίζει στο γυναικείο σε άλλη πόλη.
Και καλά είναι και οι γονείς πραγματικά να ακολουθούν αυτές τις προσπάθειες. Σαφώς, εννοείται. Είχες και πραγματικά αγάπη για το άθλημα και γι' αυτό και ασχολήθηκες, έτσι. Εννοείται. Το άθλημα το αγάπησα μέσα από τα παιδιά. Αγαπώ τα παιδιά, οπότε προσπάθησα να κάνω όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τη δουλειά αυτή. Να αγαπήσουν τα παιδιά το μπάσκετ, τον αθλητισμό. Και μέσα από αυτά το αγάπησα κι εγώ. Που δεν είχα καμία σχέση. Με το μπάσκετ δεν ήξερα καν πώς χτυπιέται η μπάλα. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτά τα δύο χρόνια που ασχολείσαι, δύο δεν είπες. Ναι, ναι. Είδες κάποιες δυσκολίες που πραγματικά τα παιδιά ενώ μπορεί να θέλουν, δεν μπορούν να αναπτυχθούν ή να δουλέψουν σωστά. Έχεις δει κάποιες δυσκολίες στο άθλημα γενικά, έτσι, όχι. Γενικά στο άθλημα, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Γιατί καταρχήν ζούμε σε μια πόλη η οποία δεν έχει πολλές δυνατότητες για να αναπτυχθεί το άθλημα. Εντάξει. Και δυστυχώς πάντα το γυναικείο μπάσκετ ήταν πολύ έτσι υποβαθμισμένο σε σχέση με το αντρικό. Και ένα μεγάλο πρόβλημα οι προπονήσεις, έτσι. Και οι προπονήσεις είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αρκετές ομάδες, τουλάχιστον τοπικές στο γυναικείο μπάσκετ, για να έχουν τα κορίτσια σε εισαγωγικά ανταγωνισμό για να παίξουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς το γυναικείο μπάσκετ είναι πολύ υποβαθμισμένο. Οι γονείς θεωρούν ότι είναι καλύτερο να στείλουν τα παιδιά στο στίβο, στο βόλι, όχι στο μπάσκετ. Όμως αρκετά παιδιά είναι εδώ, αρκετά κορίτσια ασχολούνται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά την επιτυχία των κοριτσιών πέρυσι και του coach στο πάλι που πήγανε στο Πανελλήνιο και φέρανε την έκτη θέση για την πόλη της Κοζάνης, είχαμε πάρα πολλές εισαγραφές φέτος στο γυναικείο κομμάτι, στις μικρές, τα μήνυ δηλαδή, στις ακαδημίες. Ελπίζουμε να συνεχιστεί. Εγώ εύχομαι σε σένα αλλά και σε όλη την οικογένεια καλή επιτυχία, δύναμη, κουράγιο. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και είναι και πάρα πολύ σημαντική και η δική σας η δουλειά. Το πώς προωθείτε το μπάσκετ για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μας στηρίζουν. Να είσαι καλά. Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.